Ωμέγα News. Δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Με λουκέτο στις λέσχες των οργανωμένων οπαδών, η Ελλάδα επιχειρεί να βάλει τέλος στην οπαδική βία. Ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, στην παρουσία του Προέδρου της UEFA και μηνύματα Μητσοτάκη προς πάσα κατεύθυνση. Καρέ-καρέ, όλα τα ντοκουμέντα συνεχίζουν να αναλύουν οι ελληνικές αρχές γύρω από την άγρια δολοφονία του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε τυφλό σημείο έγινε το φωνικό μαχαίρωμα στον Μιχάλη Κατσούρη. Κατεβάζει ρυθμούς η ανάπτυξη της οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Μεγαλύτερη η επιβράδυνση από ό,τι αρχικά αναμενόταν, παραδέχεται το Υπουργείο Οικονομικών. Με σχολεία εργοτάξια ξεκινά το Σεπτέμβρη η νέα σχολική χρονιά. Σε εξέλιξη μέσω καλοκαιριού βελτιωτικά έργα σε 40 σχολικές μονάδες. Το κύμα ακρίβειας αγγίζει και τα σχολικά είδη. Πρώτη θερινή εξόρμηση την ερχόμενη Κυριακή για 18.000 κυνηγούς. Υποχρεωτική δήλωση κάρπωσης μέσω της Artemis CY για όλα τα θυράματα, λέει η υπηρεσία θύρας. Δήλωση βόμβα από αξιωματούχο του ΝΑΤΟ ότι η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στη συμμαχία εάν παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία. Οργισμένη αντίδραση από Κίεβο, ενώ η Μόσχα ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά. Στη μάχη των επαναληπτικών αγώνων του Conference League, τρεις κυπριακές ομάδες, Ομόνια, ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ, διεκδικούν αύριο την πρόκρισή τους στα play-off της διοργάνωσης. Απόψε στις 8:10.